Αλέξανδρος Δρύβας, διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Δρύβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα πάλι, κύριε Δαμαβολίτη. Καλώς ορίσατε εις διπλούν, γιατί τώρα τελευταία έχω μάθει ότι πέφτει και κόψιμο. Έχουμε λογοκρισία και θυμίζουν μιας παλιάς εποχής, τουλάχιστον εδώ μπορείτε να λέτε άνετα τη γνώμη σας και δεν τίθεται θέμα λογοκρισίας. Εντάξει, συμβαίνει στις δύσκολες εποχές, συμβαίνει να μην αρέσουν όλα σε όλους. Αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά είναι το επιχείρημα και ούτε φωνές, ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα. Δεν είναι... Το ζήτημα είναι να μπορούμε να λέμε αυτά που θέλουμε όλοι να λένε. Πιστεύω ότι αυτό είναι το που αξίζει, γιατί ακολουθούν, όπως έχετε καταλάβει, κάποια ζητήματα που αφορούν και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και γενικά τη θέση της στον κόσμο, τα οποία πρέπει να συνιστούν τον διάλογο που λέμε, έτσι, τον διάλογο, γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει μονόλογος. Από εκεί και μετά είναι, όλα αυτά είναι επιλογές, είπαμε, ούτε και πρέπει να καταφερόμαστε εναντίον πάντων και τα λοιπά. Όταν σου κάνουν κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι το καλύτερο από όλα είναι αυτό, να λες ότι δεν μπορώ να αλλάξω την άποψή μου, αυτή είναι, έτσι την τεκμέρω, έτσι έχω μάθει και μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα ούτε, νομίζω και άλλοι θα το περάσουν και άλλοι το έχουν περάσει ήδη, οπότε δεν είναι θέμα κάποιας εξαίρεσης. Το θίγω το θέμα, γιατί τίθεται το ερώτημα τι είδους δημοκρατία έχουμε, αλλά τέλος πάντων, να περάσουμε στα δικά μας. Από το Μητσοτάκη γιοκ και δεν θα ξανασυναντηθώ ποτέ μαζί του και από το θα έρθουμε μια βραδιά νύχτα, φτάσαμε στο ότι δεν κάναμε και δεν θα κάνουμε παραβιάσεις και έχουμε μια μεταστροφή του Ερντογάν από το Βίλνιους στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Πώς την εξηγείτε? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν είναι προβλέψιμος. Νομίζω αυτό το έχουμε αποδείξει πλέον και διαφωνούμε πολλές φορές αρκετοί όταν ακούμε ότι ξέρετε είναι απρόβλεπτος. Ναι, είναι απρόβλεπτος ως προς το ζήτημα το τι θα κάνει κάθε φορά, αλλά οι μεταστροφές του, οι ανακυβιστήσεις του κτλ. Είναι κάτι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι ένας τακτικιστής ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν έχει στρατηγική. Δηλαδή, έναν στρατηγικό αναλυτή, άμα το ρωτήσετε, να σας πει δεν έχει στρατηγική. Το ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάτι και να βγάλουμε αυτό που νομίζουμε ότι κάνει δεν συνιστά στρατηγική. Ο Ερντογάν έχει αυτοπαγιδευτεί πολλές φορές και το είδατε και τώρα και στο Βίλνιους και τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για την Τουρκία. Διότι πρέπει να επιλέξει στρατόπεδο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πηγαίνει καλά για τη Ρωσία, αυτό το βλέπει η Τουρκία. Από την άλλη όμως η εξάρτησή της στην ενέργεια από τη Ρωσία αλλά και στο ακούγιο, το ακούγιο δεν έχει κανένα δικαίωμα μέσα η Τουρκία ακόμα. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει στροφή αυτή τη στιγμή προς τη Δύση, αλλά μην ξεχνάμε ότι δύο μέρες μετά από το Βίλνιους και λιγότερο έκαναν παραβιάσεις. Δηλαδή είπε αυτά που είπε που ήταν ψέματα, ότι δεν κάναμε ποτέ παραβιάσεις για παράδειγμα ή δεν τα χρησιμοποίησαμε. Αυτός εννοούσε μάλλον το χρησιμοποιήσω ότι δεν μας πέταξε και πύραυλο, κάπως έτσι ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο, νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο των συνεχών τακτικισμών που κάνει ο Ερντογάν μην έχοντας μια ξεκάθαρη στρατηγική. Και αποδείχθηκε αυτό, διότι σκεφτείτε ότι αυτός ο λεγόμενος νεοθωμανισμός για τον οποίο έχει πει πολλές φορές ο κ. Καραμπελιάς δεν μπορούσε να ήταν βιώσιμο σχέδιο. Δεν είναι η Τουρκία μια δύναμη η οποία μπορεί να σηκώσει τέτοια projects, να το πούμε έτσι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει κανένα πλεονέκτημα ή δεν έχει κάποιες αρετές ή δεν έχει κάποια αξία για το διεθνή περίγυρο, πάντα μιλάνε έτσι, αρετές και αξίες. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτό που νομίζει ο Ερντογάν η Τουρκία. Και πρωτίστως δεν είναι αυτός ο Ερντογάν που νομίζει ο ίδιος ότι. Και είδαμε ένα παρακαλάκι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαμε να μην παίρνει τίποτα τελικά, έτσι αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον νομίζω, ούτε πάλι το έγγραφο πήγε από το Λευκό Οίκο στο Κογκρέσο για τα F-16, υποσχέσεις έδωσε ότι θα περάσει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ
τον Οκτώβριο, λέει, το μετέθεσε. Οι Αμερικανοί πιέζουν για να γίνει πριν τον Οκτώβριο αυτό. Επομένως, βλέπουμε πάλι ότι είμαστε στο ίδιο σημείο με την Τουρκία. Μοιάζει με έναν διάδρομο γυμναστηρίου όπου τρέχεις και είσαι μονίμως στο ίδιο σημείο. Και κυρίως αυτό ισχύει και για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, κύριε Δαμαγωγή. Επειδή θίξατε το θέμα αυτό της Σουηδίας και τη μετάθεση του θέματος για τον Οκτώβριο, προλάβα το επόμενο ερώτημά μου. Αρχικώς είχαμε μία θετική απάντηση, αλλά το παρέπεψε για τον Οκτώβριο. Μέχρι τον Οκτώβριο μπορεί να αλλάξει στάση, μπορεί να κάνει πίσω η Τουρκία σε αυτό το θέμα, και αν ναι, τι κυρώσεις μπορεί να έχει? Γιατί φαντάζομαι ότι οι Αμερικανοί δεν είναι τόσο βλάκες, ας πούμε, να δώσουν τα F-16 πριν να πάρουν την έγκριση, ας πούμε, για τις Τουρκία και τον ΝΑΤΟ. Οι όροι του Μενέντες είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό ξεχασμένοι από τον ίδιο, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διαδικασίες. Είναι και κάτι που έγραψε και ο Μάικλ Ρούμπιν τελευταία, ένα άρθρο του στο site 1945, το λέω κατευθείαν στα ελληνικά για να μπορέσουν να το δουν οι ακροατές, ότι η Τουρκία δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί η Αμερική και νομίζει ότι οι μπλόφρες τις πιάνουν, και αποδεικνύει ο Ρούμπιν, ας πούμε, ότι και με τα F-35 που οι Αμερικανοί απειλήσαν θα τους βγάλουν απ' έξω, δεν το πίστεψε η Τουρκία. Γι' αυτό και αγόρασε και τα S-300, πιστεύοντας ότι τελικά θα τις γίνει το χατήρι και θα συνεπάρχουν. Όλες τις φορές στις οποίες η Τουρκία έχει απειλήσει, έχει εκβιάσει, μπορεί εμείς σαν Έλληνες να ακούμε την Αμερική να μιλάει κάπως πιο ήπια και διπλωματικά, γιατί αρκούμαστε και δυστυχώς είμαστε εκπαιδευμένοι στις δηλώσεις στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουμε το παρασκήνιο, δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν τα κράτη και δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αναντιστοιχία πολλές φορές λόγων και έργων. Οι Αμερικανοί, όσες φορές εκβίασαν, οι Τούρκοι, είδατε, αρχίσαν να έρχονται προς την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή η δουλειά έχει γίνει εμπολής. Από εκεί και μετά... Από τον Μπάστορα το Μπάτον... Ναι, τα 4 μέρες μέσα... από τότε πρέπει να είναι αυτά. Και σήμερα η λίρα που μιλάμε είναι κάπου από χτες, ήταν κάπου στο 26,92 η τουρκική λίρα καταραίει, τα επιτόκια η Τουρκία θα τα ανεβάσει κι άλλο μες την εβδομάδα την ερχόμενη, κατά πάσα πιθανότητα κάπου 20% ίσως και παραπάνω. Αυτό τι σημαίνει, γιατί το λέω έτσι? Οι αγορές, η διεθνή σήκη, η πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας εξαρτώνται πολύ από τις γεωπολιτικές της θέσεις. Δηλαδή, όταν ξέρουν οι αγορές, κύριε Δαμαβολίτη, ότι η Αμερική με την Τουρκία δεν έχουν βρει ένα modus vivendi, αυτό κοστίζει στην Τουρκία και κοστίζει καθημερινά. Και όπως είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία, η οποία τώρα θέλει να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια, θέλει να έρθει, αλλά δεν μπορεί. Γι' αυτό μίλησα για στρατηγικό αδιέξοδο, και δεν είναι ο Ερντογάν αυτός που δυστυχώς και εδώ στην Ελλάδα πολλά μέσα προσπαθούν και τον εκθιάζουν στρατηγικά και λένε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σαφώς είναι ηγέτης για το λαό του, αλλά έχει φέρει τη χώρα του στρατηγικό αδιέξοδο. Γιατί συνεχώς κάνει τακτικισμού. Θα σας θυμίσω ότι από το 2010 μέχρι και σήμερα, ας τσεκάρει οποιοδήποτε θέλει πόσες φορές ο Ερντογάν έχει προσπαθήσει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Συνεχώς κάνει το ίδιο. Άμα το δείτε, είναι απίστευτο. Κάνει ακριβώς το ίδιο συνέχεια. Δηλαδή, ανεβάζει εντάσεις, μετά πάει τις ξαναρίχνει. Αυτό δεν είναι λογική. Επομένως, τώρα κατάλαβα ότι περνάνε οι σχέσεις του για την Αμερική από την Ελλάδα. Ήταν και μια απειλή του Αμερικανού Προέδρου προς τον Ερντογάν. Περνάνε ήδη οι σχέσεις. Δηλαδή, το τι θα πάρει η F-16 η Τουρκία περνάει ουσιαστικά από το πώς θα συμπεριφέρεται στην περιοχή και κυρίως στην Ελλάδα. Καλά κάνετε και μας κάνετε την υπόμνηση σε αυτά, γιατί αφενός έτσι όπως τα μεταφέρεται
φτιάχνουμε μια χρονογραμμή και μπορούμε να κάνουμε τους υπολογισμούς προς τα πίσω. Αφετέρου, μετά το Vilnius, ήταν αρκετά τα μέσα, νομίζω ότι το έχετε προσέξει κι εσείς, που δίνανε μια εντελώς διαφορετική οπτική και δημοσιογράφοι, που έλεγαν, ας πούμε, ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα και έφυγε. Σε αυτό το θέμα όμως θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της Σουηδίας, γιατί δεν είναι λίγοι αναλυτές που εκτιμούν ότι η στροφή του Ερντογάν, ας πούμε, στο θέμα της Σουηδίας, οφείλεται στο ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σουηδία διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για καταγγελίες που υπάρχουν για το γιο του Ερντογάν, τον Μπιλάλ Ερντογάν, ο οποίος εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο με μοίρες εκατομμυρίων. Βεβαίως ισχύει αυτό. Και αυτό μάλιστα το σκάνδαλο βγήκε λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, 7, 8, 10 μέρες, ακριβώς για αυτό το λόγο. Υπάρχουν αυτά, υπάρχουν γραμμένα και σε ευρωπαϊκά think tanks και ευρωπαϊκές ιστοσελίδες που το παραδέχονται αυτό, ότι υπάρχει μοχλός πίεσης και ακοϊκή, όπως υπάρχει μοχλός πίεσης για τη Halkbank, η οποία αποτελεί ένα σκάνδαλο 20 δις. Με το, με το πετρέλαιο στο Ιράν, λέτε. Ακριβώς, με την παραβίαση των κυρώσεων εναντίον του Ερντογάν. Υπάρχουν οικογενειακά σκάνδαλα του Ερντογάν. Υπάρχουν δευτερογενείς κυρώσεις που είναι πολύ πιθανές και θα το δούμε αυτό. Μην σας κάνει εντύπωση αν μια μέρα σηκωθούμε και δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν και δευτερογενείς κυρώσεις, όπως λέγονται, για το ότι σπάει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία εδώ και καιρό. Επομένως, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή με τέτοια οικονομία, με μια αεροπορία η οποία άμα δεν πάρει θα πρέπει ήδη να έχει πάρει και έχει καθυστερήσει δύο χρόνια σχεδόν να δεχθεί ο Λευκός Οίκος να στείλει απλά το αίτημα στο Κογκρέσο, που σημαίνει ότι η Αμερική έχει καταλάβει και η Δυτική και από τις απειλές που βγήκαν το παρασκήνιο ότι του είπαν ότι θα απομονωθεί τελείως και ότι από εδώ και πέρα θα υποστείς κυρώσεις άμα δεν συγνωνέσεις, τέρμα τα παζάρια δηλαδή, δες την οικονομία σου, δες τα χάλια και όλα αυτά. Οπότε πλέον έχουν καταλάβει οι Δυτικοί ότι ένας τρόπος είναι να συμπεριφέρεσαι στην Τουρκία, να τη συμπεριφέρεσαι με πυγμή, ώστε να μην ενεργοποιεί τους εκβιασμούς της και τους τακτικισμούς που είπαμε. Και όπως είδατε, ο Ερντογάν πήγε με χαμόγελα, έγινε και βασιλικότονος του βασιλέως για την Ουκρανία και είπε να μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Το ζήτημα τώρα είναι, κύριε Δαμαβολίτη, πώς όλο αυτό θα το υλοποιήσει. Γιατί έχει αναλάβει τέτοιες δεσμεύσεις με τη Ρωσία, έτσι, στρατηγικού χαρακτήρα, όπου βλέπω πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το πώς θα πεμπλακεί από όλες αυτές. Μάλιστα. Επειδή στο θέμα της οικονομίας αναφερθήκατε δύο φορές, έχουμε μια αδυναμία στο τουρκικό καθεστώς να ελέγξει την οικονομία του. Οι κινήσεις που έκανε με τα αραβικά κράτη, δηλαδή με Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και το χρήμα το οποίο υπάρχει από την Ρωσία, δεν του αφήνουν περιθώρια να ισορροπήσει. Δηλαδή, θα είναι η οικονομία ένας παράγοντας που θα υποχρεώσει όχι σε ένα τακτικό ελιγμό, αλλά σε μια στρατηγική στροφή από τον ευρασιανισμό της Τουρκίας. Είναι πολύ δύσκολο. Η Τουρκία έχει ανάγκες. Δεν είναι μόνο ο τακτικισμός του Ερντογάν. Ο τακτικισμός του απλά το επιδεινώνει. Η Ρωσία έχει ανάγκη, γιατί είναι ενεργειακά εξαρτημένη κατά 75-78% από το εξωτερικό. Ειδικά από τη Ρωσία και από το Ιράν. Η Ρωσία είναι το μεγαλύτερο, έτσι, μεγαλύτερη πηγή εξάρτησης. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η Τουρκία μέσα στους όρους που διαπραγματεύτηκε για τη Σουηδία αλλά και εν γέννη για το restart. Η Σουηδία είναι τώρα η αφορμή, η πολύ κρίσιμη αφορμή, αλλά δεν είναι μόνο για τη Σουηδία όλη η κουβέντα. Είναι για μια επαναπροσέγγιση Δύσης Τουρκίας, μια διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα. Εδώ τέμνονται αυτά, δηλαδή να ξεκινήσει αυτό που λέμε τώρα ένας διάλογος και όλα τα σύναφη. Είναι το γεγονός ότι έβαλε ο Ερντογάν στο τραπέζι να μπει μερικώς στο Δέλτα Νιτάφ η Τουρκία. Δηλαδή να πάρει κάποια χρήματα. Το Δέλτα Νιτάφ δεν μπορεί εξ ολοκλήρου να αναλάβει προφανώς η Τουρκία, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα 200 δις.
Δηλαδή ένα ΕΠ της Ελλάδας, για να καταλάβει ο κόσμος. Ένα ετήσιο ΕΠ της Ελλάδας. Οπότε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εμείς είναι ότι η Τουρκία, και να το έχουμε υπόψη μας, μιας και αναφερθήκαμε για το διάλογο έτσι ακροθυγώς, τον ελληνοτουρκικό, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι καλά. Και συνήθως, κύριε Δαμαβολίτη, στις διεθνείς σχέσεις, που είναι απρόσωπες και ανήθικες σχέσεις, δηλαδή ανήθικες όχι με την έννοια που το λέμε στην καθημερινότητά μας, κατ' ουσίαν της λέξης, δηλαδή αλφα, στερητικό και ήθος, ότι δεν περιβάλλονται από ήθη, καλά ή κακά. Είναι ουδέτερες και κοινικές. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ένας δρόντας είναι αδύναμος, δεν τον σώζουμε. Ειδικά όταν εξαρτώνται τα πράγματα τα δικά μας από τη σχέση μας μαζί του. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα, όταν ξεκινήσει αυτός ο διάλογος και αν ξεκινήσει, να έχει υπόψη της ότι πρέπει να είμαστε ουσιαστικά σε ευνοϊκότερη θέση, γιατί πολύ απλά τόσο οικονομικές όσο και γεωπολιτικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν την Τουρκία. Και αυτό, όπως είπαμε και στην αρχή για τα περί λογοκρισίας τα λοιπά, αυτό αποδεικνύεται. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο άλλος λέει κάτι, μας ενδιαφέρει τι ισχύει. Αυτό τουλάχιστον εξετάζει η επιστήμη. Αυτή είναι η διαφορά της επιστήμης που εξετάζει το πώς, έτσι, με όλα τα άλλα, τα οποία όλα τα άλλα είναι προπαγάνδα. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ότι η Τουρκία στο Βίλνιους είδε ξεκάθαρα ότι η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα μπαίνουν στο κάδρο, ότι δεν είναι πλέον ανατολικός φύλακας του ΝΑΤΟ. Βλέπει μια υπερστατικοποίηση της Πολωνίας, η οποία μονίμως ανεβαίνει. Δεν θα είναι δηλαδή και σε κάποιο καιρό ο μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, έστω και ποσοτικά. Βλέπει ότι η Ρωσία χάνει σιγά σιγά και αρχίζουν και μειώνονται και οι εκβιασμοί του Ερντογάν. Δεν μπορεί να πάει τώρα ο Ερντογάν να πει στους Αμερικανούς θα πάω με τη Ρωσία, να του πούνε μισό λεπτό, μη μας κορυδεύεις κιόλας. Πάμε να τελειώσουμε τη σκέψη αυτή. Στο μέλλον θα υπάρξει μια Ουκρανία μετά τον πόλεμο και μια Ρωσία. Μπορεί η Ρωσία, μη σας κάνει εντύπωση, στην ιστορία έχουν γίνει πολλές φορές αυτά τα πράγματα, να επανενταχθεί στο δυτικό σύστημα μέχρι ένα σημείο, μέχρι ένα σημείο πάντα, και εκεί η Τουρκία θα χάσει το 60 με 70% της γεωπολιτικής υπεραξίας που πιστεύει ότι έχει. Άρα πρέπει να δούμε γενικότερα το τι συμβαίνει γύρω από την Τουρκία, όχι μόνο τις οικονομικές εξελίξεις που είναι πολύ σοβαρές, όχι μόνο το ότι η αεροπορία της αυτή τη στιγμή πολεμική βρίσκεται κυριολεκτικά σε αποδρομή και περιμένει τα F-16 για να ξέρει τουλάχιστον ότι από το 27 και μετά 26-27 θα παραλαμβάνει αυτά που ήδη εμείς έχουμε αρχίσει και παραλαμβάνουμε, τα αεροσκάφη. Πρέπει να κοιτάμε και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Άρα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, ώστε να πάμε στο διαπραγματευτικό τραπέζι από θέση ισχύως. Γιατί μόνο έτσι τουλάχιστον σαν Έλληνας μπορώ να καταλάβω αυτό τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Αλέξανδρος Δρύβας, περιεκτικότατος και ολοκληρωμένος. Κύριε Δρύβα, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Εγώ και να είστε και πολύ προσεκτικός όταν κάνετε προσεγγίσεις και λέτε ποιος είναι ειδικός και ποιος δεν είναι ειδικός. Αυτό λυπάμαι, δεν μπορώ να το σταματήσω, γιατί δεν ξέρετε, το είπατε εσείς, είναι θέμα δημοκρατίας. πρέπει να το υπερασπιζόμαστε αυτό, γιατί σταματάει η σκέψη έτσι. Δεν είναι θέμα ούτε να το παίξουμε ιδεολόγοι, ούτε να το παίξουμε ήρωες. Πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε, γιατί διαφορετικά, άμα δεν εκφραζόμαστε, θα πάψουμε και να σκεφτόμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε, κανένα πρόβλημα. Δεν είναι. Ξέρετε, καλύτερο είναι πάντοτε να έχεις και στο μυαλό σου ξεκάθαρο το ποιοι είναι οι σωστοί και ποιοι όχι. Οπότε, άπαξ και μιλάω με σωστό τώρα, εγώ χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.